Ο δικαίουχος μπορεί να είναι ενοικιαστής ή ακόμα και ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος πληρώνει στεγαστικό δάνειο. Για τη χορήγηση του επιδόματος δεν είναι υποχρεωτικό να έχει κατατεθεί για τις περιπτώσεις ενοικιαστών ηλεκτρονικά το ενοικιαστήριο. Το ύψος του στεγαστικού επιδόματος διαμορφώνεται ως εξής. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 70 ευρώ. Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη 105 ευρώ. Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 140 ευρώ. Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ενήλικα μέλη 175 ευρώ. Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω 210 ευρώ. Τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια. Πρώτον, εισοδηματικό κριτήριο. Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ και για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προς αυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε μέρος του νοικοκυριού. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 24.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνδεσης του νοικοκυριού. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 8.000 ευρώ. Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη 12.000 ευρώ. Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 16.000 ευρώ. Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ενήλικα μέλη 20.000 ευρώ. Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με 3 ανήλικα μέλη και πάνω 24.000 ευρώ. Δεύτερον, κριτήριο ακίνητης περιουσίας. Η συνολική φορολογητή αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προς αυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και ως το ποσό των 180.000 ευρώ. Τρίτον, κριτήριο ύψους καταθέσεων. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρου πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού μέχρι το ποσό των 24.000 ευρώ. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 8.000 ευρώ. Νοικοκυριό αποτελούμενο από 2 μέλη 12.000 ευρώ. Νοικοκυριό αποτελούμενο από 3 μέλη 16.000 ευρώ. Νοικοκυριό αποτελούμενο από 4 μέλη 20.000 ευρώ, οικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω 24.000 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος θα είναι να υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Μάλιστα, οι αρχές θα μπορούν να προχωρούν ακόμα και σε κατοίκον ελέγχους για να διαπιστώνουν την ακρίβεια των αιτήσεων, οι οποίες θα γίνονται ηλεκτρονικά. Για την περίπτωση των δικαιούχων που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία, το επίδομα καταβάλλεται με μηνιαίωση πίστοση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος στηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται αν ο ετών δεν έχει δηλώσει την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Στην περίπτωση δικαιούχου που επιβαρύνεται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, το επίδομα καταβάλλεται απευθείας στο τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου. Το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Το επίδομα στέγαση είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε ψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στο καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης.